Σε γρήφο για δυνατού λίτε εξελίσσεται το άνοιγμα τη εστίαση. 20 και 26 Απριλίου, οι δύο πρώτε ημερομηνίε που έχουν μαρκαριστεί στο κυβερνητικό ημερολόγιο. Ωστόσο, υπάρχει και μία τρίτη ημερομηνία μετά το Πάσχα, δηλαδή 3 ή 4 Μαου. Και όλα αυτά στον απόϊχο των χθεσινών ανακοινώσεων τη δράση ενίσχυση και παροχή χρηματοδότηση των επιχειρήσεων εστίαση ύψου 330 εκατομμυρίων ευρώ. Με τη δράση ενίσχυση και παροχή χρηματοδότηση που ανακοινώθηκε μετά τη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, οι επιχειρήσει τη εστίαση θα είναι σε θέση να ξεκινήσουν αντιμετωπίζοντα τα έξοδα τη αγορά πρώτων υλών για του δύο-τρει πρώτου μήνε επανεκκίνηση τη λειτουργία του. Δεν πάμε να καλύψουμε ζημίε. Ζημίε έχουν όλοι οι κλάδοι τη ελληνική οικονομία και όλε οι επιχειρήσει. Εδώ, ερχόμαστε να καλύψουμε ένα κεφάλαιο κίνηση για την αγορά των υλικών. Το ποσό τη ενίσχυση ανέρχεται στο 7% επί του τζίρου του κύριου ΚΑΔ, εστίαση ή του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα του 2019. Το μέγιστο ποσό ενίσχυση ορίζεται σε 100.000 ευρώ ανά άφημη. Ενώ ένα από τα κριτήρια ένταξη στη δράση είναι η μείωση ετήσιου τζίρου του 2020 σε σχέση με το 2019 μεγαλύτερο ή ίσο του 30%. Δεν ξέρω αν είναι θετικό ή όχι, ήταν σίγουρα αναγκαίο. Γιατί χωρί αυτό θα ήταν τεράστιο το ποσοστό των συναδέλφων οι οποίοι μπορεί και να μην ανοίγανε. Μένει να δούμε τι λεπτομέρειε και θα είναι και σημαντικό να σταθούμε και στο ποιοι και κατά πόσο θα επωφεληθούν αυτό το μέτρο. Δηλαδή, μην δούμε πάλι φαινόμενα του να επωφελούνται πολύ μεγάλε επιχειρήσει ή και αλυσίδε ακόμα. Γιατί γράφει και τα franchise μέσα το μέτρο και να μείνουν απ' έξω οι πιο μικροί συνάδελφοι. Εντελώ διαφορετική είναι η εικόνα που παρουσιάζει το ενετικό λιμάνι των Χανίων σε σχέση με την προκορονοϊού εποχή, λόγω των κλειστών καταστημάτων. Οι επιχειρηματίε που έχουν υποστεί τεράστιο πλήγμα ελπίζουν πλέον τα καταστήματά του να ανοίξουν μέχρι το τέλο Απριλίου και να γεμίσουν ξανά με κόσμο. Κάθε φορά που υπάρχει κάποιο σενάριο ανοίγματο, αυτό που βάζουμε είναι το εξή. Ότι εννοείται ότι δεν υποτιμάμε σε καμία των περιπτώσεων και είναι και λάθος να κρίνεις την ανάγκη του κάθε συναδέλφου να ανοίξει άμεσα. Έτσι. Μιλάμε, είναι ανάγκη για μεροκάματο που λέμε, για επιβίωση. Γιατί εκτός από επαγγελματίε, όπως επαναλαμβάνουμε πάντα, είμαστε και άνθρωποι με οικογένειες, νοικοκυριά, έξοδα κτλ. Ε, σίγουρα υπάρχει ανάγκη να ανοίξουμε, αλλά όπως είπα και πριν, το να ανοίξουμε μια εβδομάδα ή 20 μέρες και να κλείσουμε άλλους τρει μήνες, είναι λάθο. Το πιο πιθανό είναι η επαναλειτουργία τη εστίαση να γίνει αποκλειστικά σε εξωτερικού χώρου. Όμω επιχειρηματίε του κλάδου επιθυμούν άνοιγμα και σε εσωτερικού χώρου με αποστάσει και μέτρα κυρίω επειδή δεν έχουν όλε οι επιχειρήσει πρόσβαση σε εξωτερικού χώρου. Πάμε να πει μόνο εξωτερικοί χώροι. Οι συνάδελφοι δηλαδή οι οποίοι έχουν εσωτερικού χώρου και δεν έχουν έξω γνωρίζετε στα χανιά μόνο. Α σα το πάω τοπικά. Πόσα παραδοσιακά μικρά καφενεία δεν θα ξανανοίξουν. Γι' αυτόν ακριβώ τον λόγο. Επειδή δεν έχουν όλοι αυλή ή. Οι εξωτερικό χώρο και απευθύνονταν και στι λεγόμενε επαθεί ομάδε πιο πολύ από αυτού. Η πλειοψηφία των παραδοσιακών καφενείων σε όλα τα χανιά μπορεί να μην ξανανοίξει. Έω τα μέσα Απριλίου, πάντω, θα έχουν μελετηθεί και τα αποτελέσματα από την επαναλειτουργία του Λιανεμπορίου, η οποία έχει προγραμματιστεί για την προσεχή Δευτέρα, 5 Απριλίου. Τέλο, αναφορικά με τον τρόπο επαναλειτουργία, αυτό αναμένεται να γίνει με τη χρήση των self-test σε εργοδότε και εργαζόμενου και την ανάρτηση των αποτελεσμάτων σε μια ψηφιακή πλατφόρμα.